Εσύ, Χουζάιμα, θα πας στην έρημο της Σαμάρας να πάρεις πληροφορίες για τον ερωμένο της Ζάχρας Αλκαλούμ. Θέλω να ξέρω τι θέση κατέχει μεταξύ των παλικαριών της φυλής του. Πού έχει στήσει τις σκηνές του τον μπουλούκι τους και πόσοι είναι εν όλο οι άντρες της φυλής του. Κατάλαβες? Κατάλαβα, αφέντη. Θέλω να έχεις τελειώσει πριν να βασιλέψει ο ήλιος. Η έρημος δεν είναι μακριά. Θα πάρεις ένα άλογο από τους τάβλους. Θα γίνει όπως το προστάζεις, αφέντη. Φύγε αμέσως. Εσύ, Μουζάμ. Ναι, αφέντη. Θα πάρεις τη συμμορία και θα πάτε να πιάσετε πόστα έξω από τις πόρτες του σεραγιού του Κασίμ Μπαμπά. Να είστε έτοιμοι μόλις σας δώσω το σύνθημα να μπουκάρετε μέσα. Θα γίνει όπως το προστάζεις, αφέντη. Πάμε τώρα. Φύγανε. Μπορούμε να βγούμε. Έλα από εδώ. Απίστευτο. Σταματάει ο νους μου. Τι ρουμπίνια, τι σμαράγδια. Τι χαλάκια, τι μετάξι. Δεν μου λες. Ποια είναι η λέξη που έκανε το βράχο να ανοίξει και να κλείσει? Είναι. Αχ, δεν τη θυμάμαι. Είχα τόσο ταραχτεί με εκείνα που βλέπα που ούτε θυμάμαι τίποτα. Ούτε συγκράτησα λέξη από όσα είπαν οι συμμόροι. Κι εγώ το ίδιο. Είμαι ακόμα ζαλισμένος, σαν να. Ο πατέρα σου. Ναι, πατέρα, από εδώ. Ξανάρθες κατά εδώ. Ευτυχώς γιατί τις χρειάζομαι. Προσπαθώ να κόψω εκείνο τον κορμό του δέντρου που είναι. Άσε τους κορμούς των δέντρων και τα άθη των αγρών. Εδώ γίνηκαν πράγματα που δεν τα βάζει ο νους του ανθρώπου. Πράγματα απίστευτα κι όμως αληθινά. Τα είδα κι εγώ και τα βλέπω ακόμα. Τι βλέπεις? Τα πράγματα τα απίστευτα. Ένα γιο αφιλότιμο και τεμπέλι που σπαταλά τις ώρες του με μια σουσουράδα αντί να πάει να βοηθήσει τον πατέρα του που υδροκοπάει να κόψει. Δεν χωρατεύω, πατέρα. Είδα εδώ μπροστά μας τη γη να ανοίγει, ξεσκεπάζοντας τα μάτια μας αμύθιτους θησαυρούς. Η σπηλιά του κάκτου είναι γεμάτη διαμάντια, χρυσάφια και σμαράγδια. Τα είδαμε και δυο μας. Πού είναι η μπουκάλα του κρασιού που είχα αφήσει εδώ φεύγοντας? Αχ, την αδειάσατε. Ούτε την αδειάσαμε, ούτε καν την είδαμε. Άλλωστε δεν έχεις τη συνήθεια όταν περνάς από κάπου να αφήνεις πίσω σου μπουκάλες γεμάτες. Δεν ήπιατε κρασί? Τότε πώς είδατε τη γη να ανοίγει, θησαυρούς να πηδούν στα μάτια σας? Μα δεν σου λέω αρλούμπες, πατέρα. Η σπηλιά του κάκτου είναι λιμέρι ληστών. Ο αρχιλιστής μάλιστα είναι ο Κινέζος σπουδαστές του κτίου Κασίμ. Ο περίφημος Τσουτσιντσάου. Που στην πραγματικότητα δεν είναι ο Τσουτσιντσάου, αλλά ο φοβερός ληστής Αμπού Χασάν του Κοραζάν. Και έχετε την ανέδεια να μου λέτε πως δεν ήπιατε κρασί? Μα δεν ήπιαμε τίποτα, σου λέω. Με πιστεύεις ή δεν με πιστεύεις στο τέλος? Να μπορώ να πιστέψω σε αυτά τα παραμύθια που καθόρισε και μου λέτε. Δεν τα παρατάς. Να έρθεις να με βοηθήσεις να κόψουμε γύρω το δέντρο. Φαντάσου αν μπορούσαμε να βάλουμε χέρι σε αυτούς τους θησαυρούς. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν? Δηλαδή, αν ήταν αλήθεια το όνειρο που είδατε, ήσουν έτοιμος να κλέψεις. Και δεν τρέπεσαι, Να κλέψεις τους κλέφτες δεν είναι αμαρτία. Ας θυμόμουν τη λέξη που πρόφερε ο Αμπού Χασάν για να κάνει το βράχο να ανοίξει και σου λέγα εγώ. Γιατί ο βράχος ανοίγει μόνος του όταν το διατάξουνε. Και ύστερα μου λες πως δεν ήπιατε κρασί, βρε. Ναι. Τι θυμήθηκα τη λέξη. Ο Αμπού Χασάν είπε: Σουσάμι άνοιξε. Άνοιξε, Σουσάμι. Κοιτάξτε. Ορίστε, πατέρα. Επιμένεις πάντα πως ήπιαμε κρασί? Ήψιστε, Αλλάχ. Ο βράχος άνοιξε. Θα τρελαθώ. Κράτα το μυαλό σου. Δεν είναι ώρα να τα χάσεις. Κράτα το μυαλό σου και άνοιξε τα μάτια σου. Άνοιξε τα και αφήσε τα να χορτάσουν. Μου κάνατε μάγια. Με βάλατε μέσα στο όνειρο που βλέπετε. Δεν είναι δυνατόν. Στα λόγια, πατέρα. Στα λόγια και προχώρα. Να προχωρήσω από πού? Μέσα στη σπηλιά. Άντε μπρος, περπάτα. Τι διαμάτια, τι ρουμπίνια. Όχι, αλλά άσε με. Φοβάμαι. Έλα τώρα. Μη σκοτάσου, λέω. Μας έδερνε η σκληρή απενταρία, τα χρόνια μας μου φλούζηκα και κρύα. Με πρόσευχη περνούσα και νηστεία μέσα στη μαύρη κακομοιριά. Μα τώρα τα δεινά μας ξεχαστήκαν, νετάδια τα πουνιά μας ανοιχτήκαν και αχόρταγα στα βάθη τους δεχτήκαν πολλές χιλιάδες χρυσά φλουριά. Έξω φτώχεια, φωνάζουμε έξω φτώχεια, μες στη ζωή φυκαρά. Έξω φτώχεια, φωνάζουμε έξω φτώχεια, γέρνεις η τσέπη με παρά, παρά, παρά. Έξω γκρίνιες και καβγάδες και σκοτούρες και μελάδες, δεν γενικά μαφεγάδες, ζήτω πλούτη και χιλιάδες. Έξω φτώχεια, φωνάζουμε έξω φτώχεια, γέρνεις η τσέπη με παρά, 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 παρά. Είναι όμορφη η ζωή τώρα, πατέρα, ε!
Τι παράξενο. Να πηγαίνουμε από μαγαζί σε μαγαζί και να ψωνίζουμε ό,τι τραβάει το κέφι μας. Χωρίς να σκεφτόμαστε ούτε τα έξοδα ούτε την οικονομία. Εγώ το συνήθισα κιόλας. Από όλα αυτά τα μαγαζιά που μας περιτριγυρίζουν, δεν άφησες κανένα που να μην το επισκεφτείς. Ναι, καλά, μπας κι εσείς αφήσατε. Κοίτα τα χέρια της Μαρζιάρας όπως είναι φορτωμένα. Του το δω το μαγαζί των μεταξωτών. Το λέει λάτσι, κυριολεκτικό. Ρωτάς πόσα χρόνια τραβούσε ρεξί μου όλα τούτα που αγόρασα. Ούτε στον ύπνο μου δεν τολμούσα να δω πώς δινόμουν με τέτοια μεταξωτά. Τώρα που είσαι πλούσιος, πατέρα, δεν θα κάνεις και χαρέμι? Ναι, περίμενα να μου το πεις εσύ. Χαρέμαρο θα κάνω, βρε, όχι χαρέμι. Ένα χαρέμι που δεν το φαντάστηκε ο αδελφός μου, ο Κασίμ. Με πρώτη ευνοουμένη μου, την αλκοολόμα. Θα τη βουτήξω. Σαν να σου πονάει το δοντάκι για την αλκοολόμα. Δεν κάνεις καμιά ευκαιρία για να μας τη σερβίρεις τις κουβέντες σου. Αυτό δεν αφορά παρά εμένα. Μα καλά, δεν μου λες. Μην ξεχνάς πως πρέπει να πληρώσουμε στον Κασίμ μπαμπά τα λίτρα της Μαρζιάνας. Τις 40.000 που υποσχέθηκες. Έχουμε καιρό ακόμα. Η διορία τελειώνει τα μεσάνυχτα. Μα αφού τα έχουμε, γιατί να μην τα δώσουμε τώρα να ξεπερδέψουμε. Στάσου, αδερφέ. Θέλω να αγοράσω ακόμα μερικά συμπληρωματικά της τουαλέτας μου. Πρέπει απόψε να εντυπωσιάσω την αλκολόμα. Ξεχνάς πως είσαι γέρος και πως ό,τι και αν κάνεις. Σε παρακαλώ. Δεν είμαι καθόλου γέρος. Είμαι μόλις μεσόκοπος. Γιατί αυτή τη φορά το σκλαβοπάζαρο γίνεται σε αυτή εδώ τη σάλα, Αβδουλά? Γιατί αυτά τα μέτρα αυτή τη φορά? Το εμπόρευμα είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Το αφεντικό παίρνει προφυλάξεις. Λες και φοβάται, ποιος ξέρει τι. Α, να η αλκολόμα. Γιατί να έρχεται μόνη της, άραγε? Αβδουλά. Ναι, κύρα. Ο αφέντης είναι άρρωστος και κρεβατωμένος. Α, η συνέχεια του χτεσινού φαγωποτιού. Και δεν θα μπορέσει να έρθει στο σκλαβοπάζαρο. Με έστειλε να τον αντικαταστήσω και να πάρω στη θέση του τις αποφάσεις και να κλείσω τις συμφωνίες που θα εγκρίνω εγώ. Θα γίνει όπως το προστάζεις, κυρά. Έχεις τα ονόματα των καλεσμένων? Τα έχω. Να τα. Οι αφεντάδες που θα ακούσουν τα ονόματά τους να το πιάσουν μέσα. Οι άλλοι να περιμένουν απ' έξω ή να φύγουν. Διαβάζω. Καμάρ ελ Ζαμάν. Ναι, εγώ είμαι και έφτασα μέσα. Σαμς ελ Ντίν, έμπορος σκλάβων από τη Βασόρα. Ναι, έφτασα, εδώ είμαι. Σεΐχης Ομάρ Μπινάλ Κατάβ. Ναι, έρχομαι. Αχμέτ ελ Νταμάκη από τη Γεμένη. Ναι, αφέντη. Για περάστε, προχωρήστε μέσα, περάστε, προχωρήστε. Α, περάσω κι εγώ. Τι είπες, αφέντη? Δεν βλέπω το όνομά σου στο κατάλογο. Έλα να σου μιλήσω. Θες να μου μιλήσεις? Ναι, έλα. Έφτασα, αφέντη, έρχομαι. Καλώς ορίσατε στο σπιτικό μας, αφεντάδες. Καλώς σε βρήκαμε, κύρα. Ο Αλλάχ μαζί σου, κύρα. Ο Κασίμ μπαμπά σας παρακαλεί να τον συγχωρήσετε. Μια ξαφνική αδιαθεσία τον υποχρεώνει να μείνει στο κρεβάτι. Θα μπορέσετε όμως να συνεννοηθείτε και να κλείσετε συμφωνίες με μένα. Είναι το ίδιο. Καθίστε. Περάστε από εκεί. Καθίστε στα ντιβάνια, στα πουφ, όπου σας βολεί καλύτερα. Κυρά, ο χθεσινός καλεσμένος του αφέντη, ο Κινέζος Τσου Τσιν Τσάου, είναι απ' έξω και ζητά άδεια να λάβει μέρος στο σκλαβοπάζαρο. Ναι, ξέρω. Πες του να μπει. Μα πώς να μπει, το όνομά του δεν είναι στον κατάλογο των καλεσμένων. Δεν πειράζει, ο αφέντης τον κάλεσε με το στόμα. Μου το είπε. Ας τον να μπει. Μάλιστα, κυρά, στις προσταγές σου, κυρά. Ο έμπορος Τσουτσιντσάου από την Κίνα μπορεί να περάσει. Έμπορε Τσουτσιντσάου, πέρασε. Καλησπέρα, καλησπέρα, τιμημένη συντρόφισσα του εξαιρετικού μου φίλου Κασίμ Μπαμπά. Καλησπέρα, μεγάλε Τσουτσιντσάου από την Κίνα. Μπορώ να σου πω δύο λόγια ιδιαιτέρως? Βεβαίως, πέρασε από εδώ. Δεν συνηθίζω να χάνω τον καιρό μου σε προήμιακες εισαγωγές. Με δύο λόγια, είσαι διατεθειμένη να με βοηθήσεις να ληστέψω τον Κασίμ Μπαμπά? Ναι, αν μου υποσχεθείς πως μέσα στάλα θα αρπάξεις και μένα την ίδια. Σαν να σου σβόλος χρυσαφιού ή πουνγκί γεμάτο φλουριά. Σαν να μου κάτι τέτοιο. Καλά, καλά, αφού το θες θα γίνει. Αμέσως. Όχι, στο τέλος. Όταν θα έχω ξεζουμίσει τον Κασίμ μέχρι που να μην παίρνει άλλο. Αν μου ορκιστείς πως λες αλήθεια, θα βάλω τα δυνατά μου για να κάνω να πετύχεις το σκοπό σου μια ώρα αρχίτερα. Στορκίζουμε στο κοράνι. Τότε μπορείς να είσαι ήσυχος. Θέλω επίσης να με βοηθήσεις και στη σημερινή επιχείρηση. Θα δέχεσαι ό,τι προτείνω χωρίς καμιά συζήτηση. Και ό,τι λένε οι άλλοι θα το βρίσκεις απαράδεκτο. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι, τετραπέρατε, διαβολάνθρωπε. Δώσε διαταγή να αρχίσει η πούληση των σκλάβων. Αμέσως, έλα εδώ. Πήγαινε να καθίσεις με τους άλλους. Ναι. Αν εξακολουθάμε να ψουψουρίζουμε έτσι εδώ χάμου, θα τους μπουν ψήλοι στα αυτιά. Ναι, πήγαινε. Ναι. Η πούληση των σκλάβων αρχίζει. Ήθε ο Αλλάχ να ευλογήσει το σκλαβοπάζαρο τούτο. Και να χαρίσει ευτυχία και κέρδη άφθονα τόσο σε εκείνον που πουλά, όσο και σε εκείνους που θα αγοράσουν. Είχε, αμήν, αμήν, αμήν. Νάτε στις σκλάβες μας. Πάρτε
σκλάβες αφεντάδες, μεγαλόπρεπες κυράδες, πάρτε ένα, δύο, τρία. Είναι σπάνια η ευκαιρία. Κοιτάξτε εδώ κορμοστασιά, κοιτάξτε χάρη και δροσιά που έχει αποφτέσει κάθε μια. Κοιτάξτε τορνευτά κορμιά. Κοιτάξτε νιάτα σφριγγυλά, κοιτάξτε δέρματα απαλά, χείλη πλασμένα για φιλιά. Και μάγουλα τριάντα φιλιά. Πάρτε σκλάβες αφεντάδες, μεγαλόπρεπες κυράδες, πάρτε ένα, δύο, τρία, είναι σπάνια η ευκαιρία. Κοιτάξτε αυτές τις αστόξαντες σκαλονές της Γεωργίας. Τι αγέρος. Αυτές τις γλυκές μελαχρινές της Νουβίας. Ούτες εδώ τις φλογερές, φλογερές τσερκέζες. Αυτές τις υπέροχες αρκαδίτσες του Γιουλκιστάν. Αφεντάδες, με έχετε δει ποτέ σας τέτοια ουρή του παραδείσου? Τέτοια απόκοσμα και μυρωδάτα σάρκινα λουλούδια. Αβδουλά, βάλε σε πληστηριασμό την πρώτη παρτίδα. Ναι, κυρά. Η Ζάχρα Αλκαλούμ και οι χορεύτηρες της ερήμου της Σαμάρα να προχωρήσουν στη μέση της σάλας. Τι προσφέρετε για αυτή την παρτίδα, την πρώτη παρτίδα, αφεντάδες? Για τη Ζάχρα Αλκαλούμ και τις χορεύτηρες της Σαμάρας. Ας μας δείξουν πρώτα τις χάρες τους, ε. Να έχουμε πρώτα και να δούμε τι αξίζουν. Να δούμε πώς. Να δείτε, να δείτε. Ζάχρα, Ζάχρα, κορίτσια. Ένα τραγούδι και ένα χορό για τους αφεντάδες μας. Μέσα στις Αιγύπτου τα φεντάλια, στις ξαναμένες αμμουδιές, σαν θεά περνάς με περηφάνια και φλογίζεις τις καρδιές. Φελάκια, για αυτά σου τα δύο μάτια που μαγεύουν, γύρω σου θρυνούν και νύχτες αγρυπνούν, λεβέντες αχ που πονούν. Φελάχα, τα ράπικα τραγούδια σου πλανεύουνε, μεθούνε παραλούν για αγάπες αν μιλούν κι αν κλαίνει κι αν γελούν. Μεθούνε παραλούν κι αγάπες αν μιλούν κι αν κλαίνει κι αν γελούν. Λοιπόν, σας ακούω, αφεντάδες. Για το σύνολο των γυναικών προσφέρουμε 30.000 δινάρια. 60.000 ο έμπορος Τσου Τσιν Τσάου προσφέρει 60.000. Ορίστε, ποιος πλειοδοτεί, ποιος λέει περισσότερα? 60.000, περιμένω. Δεν μιλάει κανείς. 60.000 δεν είναι δυνατόν? 60.000 έμπορε Τσου Τσιν Τσάου. Μπορώ να δω τα δινάρια σου? 60.000. Δεν κρατώ τόσα πολλά πάνω μου. Θα υπογράψω μια συναλλαγματική. Ποτέ. Αυτές οι αγοραπολισίες γίνονται της μετρητής. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Ησυχία! Αντιπροσωπεύω τον Κασίμ Μπαμπά και εκφράζω τις θελήσεις του. Έμπορε Τσου Τσιν Τσάου, τη δέχομαι τη συναλλαγματική σου. Ακούσατε! Μα πού ακούσατε αυτό? Μα πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Αυτούρα! Δεν σου πέφτει λόγος. Είσαι εδώ για να εκτελείς διαταγές και όχι για να εκφέρεις γνώμες. Ναι, κυρά. Πολύ καλά, κυρά, πολύ καλά. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να... Ελάτε μαζί μου. Ελάτε μαζί μου. Πάμε, κάτι να κάνουμε. Τέτοιο ρεζιλίκι δεν το έχω ξαναδεί. Μα είναι πράγματα αυτά. Πήγαινε να μου φέρεις τη συναλλαγματική, Αλκολώμα. Σε περιμένω εδώ για να την υπογράψω.
Αν ο Κασίμ μπαμπάς είναι ακόμα κρεματωμένος, ετοίμασέ την με το χέρι σου. Πηγαίνω, μεγάλε Τσούτσιν Τσάου, από την Κίνα. Τι ωραία θέα που έχει αυτό το παράθυρο. Δεν την είχα δει ακόμα. Αφέντη Τσούτσιν Τσάου. Ζάχραλ Καλούμ. Ως θεμαγόρασες, είμαι πάλι δικιά σου. Δεν στο είχα υποσχεθεί. Oh, σε ευχαριστώ, αφέντη. Τώρα... Τώρα... Πρέπει να κρατήσεις τον όρκο σου, αφέντη. Να με αφήσεις ελεύθερη να γυρίσω στον τόπο μου. Έχω ορκιστεί τέτοιο πράγμα. Το ξέχασες, το ορκίστηκες, αφέντη. Ναι, ορκίστηκα, Ζάχραλ Καλούμ, να σε κάνω να ζήσεις και να πεθάνεις ανάμεσα σε πλούτια μύθητα. Μα δεν με ρώτησες τι σήμαινε ο όρκος μου. Θα σου το πω τώρα. Τώρα που φτάξει στιγμή να τον κρατήσω αυτόν τον όρκο. Σύκιο αγαπημένο σου, θα ζήσετε ως την τελευταία σας στιγμή αλυσοδεμένοι μέσα στη σπηλιά που κλείνει τους θησαυρούς μου. Τους πιο αφάνταστους θησαυρούς της γης. Τρακούργε! Δολοφόνε! Προβότη! Ακούστε με όλοι σας! Ακούστε με όλοι σας μέσα σε αυτή τη σάλα! Ο Τσούτσιν Τσάου δεν είναι ο Τσούτσιν Τσάου! Σας είμαι ψάματα! Σας γέλασε όλους! Είναι ο αιμοφόρος σου απέσιος λίσταρχος Αμπού Χασάν του Κοραζάν! Προστασία τον Αλλάχ, θα κάνετε καλύτερα να του επιταθείτε. Ορμήστε πάνω του λοιπόν. Τι περιμένετε? Τρέμετε, τρέμετε, άνανδροι αλίμονο σου Βαγδάτη. Οι άντρες σου γίνανε κοριτσόπουλα. Εγώ όμως δεν τρέμω. Δεν τον φοβάμαι τον Αμπού Χασάν. Εγώ τη Ζάχρα τη λένε θάνατο απέσει ελιστή και θα στο αποδείξει. Έχει μαχαίρι επάνω της. Άναντρε, παπέση, βρωμολιστή. Όχι, θα σ' άφηνα το μαχαίρι στα χέρια για να με ξεκάνεις, ε. Τα χέρια σου είναι πλασμένα για να κρατούν τετζερέδες, όχι φωνικά όπλα. Μουζάμ, μουζάιμα, απάνω τους. Πολύ αργά. Ρίξτε στο πάτωμα τα πουλιά σας, τα φλουριά σας, τα χρυσαφικά σας και σηκώστε ψηλά τα χέρια. Τέλειωνε, Αβδουλά, τέλειωνε. Δύο ώρες σου χρειάζονται για να αλλάξεις ένα καρβουνάκι του αργυλέ. Τέλειωσε, αφέντη Κασίμου, ορίστε, τέλειωσε. Τρέμουν τα χέρια σου σαν να σου γεροξεκούτης. Μπας και το θέλω, αφέντη, η τρομάρα που πήρα. Και δεν τρέπεσαι να το λες. Ρε ζηλέψατε κι εσύ κι όλοι οι άλλοι που ήταν μέσα στη σάλα το ανδρικό το γένος. Ούτε λαγίνα σασταν. Ας μην ήμουν κρεβατωμένος και σου λέγω εγώ αν θα γινόταν ό,τι έγινε. Αχ, αφέντη, το κακό ήταν μεγάλο και ξέσπασε ξαφνικά. Δεν προλάβαμε να σκεφτούμε πως δεν έπρεπε να φοβηθούμε. Μα να χάθεις, ηλίθιε. Φτιάξε τώρα τα μαξιλάρια του ντιβανιού πίσω από την πλάτη μου. Μάλιστα, φίλε. Πήγαινε να φανάξεις τη γυναίκα μου και τις χορεύτριες που είναι μέσα. Όσες δηλαδή δεν τόσκασαν μέσα στην αναμπουμπούλα εκείνη ακόμα εδώ. Στις προσταγές, αφέντη. Έχω κέφι να ξεδώσω. Να ακούσω τραγούδι, να δω χορό για να ξεχάσω την ομαδική σας μαπεσιά. Μάλιστα, φίλε. Πηγαίνω, φίλε. Πηγαίνω. Κασίμ. Αλκολόμα. Ίσα έστελνα τον Αβδουλά να σε φωνάξει. Δεν μπορώ να συνέλθω από την ταραχή μου και από τις τύψεις που με βασανίζουν. Μα πού να φανταστώ πόσο... Καλά, καλά. Δεν φταίς εσύ, αλκολόμα. Στον ανέβασα τόσο πολύ στα σύννεφα το Τσούτσιν Τσάου που νόμιζες πως είχες καθήκον να τον ευχαριστήσεις. Αυτό έπαθα ακριβώς. Τι μπορούσα να κάνω? Τέλος πάντων, ό,τι και να έκανες, το κακό δεν ξεγίνεται. Αφέντη, αφέντη, αδερφός Αλή Μπαμπάς, ο γιος του και... Εσύ μας έλειπες τώρα. Τι θες? Καλά, αντί να μου πεις ευχαριστώ.
που καταδέχομαι και βάζω τα αρχοντικά μου πόδια μέσα στην ταπεινή σου τρόγλη, με υποδέχεσαι σαν σκύλο, ε. Αυτή η σουσουράδα, τι γυρεύει μαζί σας? Η Μαρτζιάννα είναι αραβωνιαστικιά μου, θείε Κασίμ. Το σκάσες από εδώ, παλιό κορίτσο, χωρίς να ρωτήσεις κανέναν, ναι. Δεν ξέρεις πως οι σκλάβες. Αλλά κόφτω, αδερφέ. Ερχόμαστε ίσα ίσα για να σου πληρώσουμε τα λίτρα της. Ορίστε. Ένα σακί φλουριά. Οι 40.000 που σου χρωστάω για την αγορά της. Μπορείς να τα μετρήσεις. Ωπω, χρυσάφι. Αλικινό χρυσάφι. Και είσαι ντυμένος και στολισμένος σαν γαμπρός, Αλιμπαμπά. Δεν σε είδα ποτέ μου τόσο όμορφο. Είμαι αλκοολόμα, είμαι. Τι σας έλεγα πριν. Και πού το βρες όλο αυτό το χρυσάφι, αδερφέ? Μα δεν σου είπα χτες πως έχω μυστικές πηγές πλούτου? Τι είδους πηγές, αδερφέ? Α, σαν πολλά δεν ζητάς να μάθεις. Έχω στη διάθεσή μου μια αποθήκη γεμάτη φλουριά σαν και τούτα, που ανοίγω κάθε φορά που έχω να κάνω πληρωμές. Σου φτάνει? Μπορείς να μου δείξεις το κλειδί της? Αδύνατον. Η πόρτα της ανοίγει χωρίς κλειδί. Αυτό το φανταζόμουν. Το φανταζόμουν αυτό. Μπαίνεις και αλωνίζεις σε ξένα αλόνια. Μα άλλα λόγια, τούτο εδώ το χρυσάφι το έχεις κλέψει. Δεν μαζεύεις λίγο τη γλώσσα σου? Όχι μόνο δεν θα τη μαζέψω, αλλά θα μιλήσω και παραόξω. Θα σε καταγγείλω στην αστυνομία. Τρελάθηκες. Κασίμ, πρόσεχε. Εκτός τι? Εκτός αν μου εμπιστευτείς το μυστικό του ξαφνικού σου πλούτου. Έτσι, εκβιαστή. Ωραία, την έχεις και αυτή τη χάρη. Κάθε μέρα που περνάει σε μαθαίνω και καλύτερα. Διάλεξε. Ή μου τα λες όλα ή πας μέσα. Ορκίζεσαι να το βουλώσεις. Στο κοράνι. Όχι, πατέρα, μην του πεις τίποτα. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Πάμε στο πλαϊνό σαλόνι. Εδώ δεν θα σε αφήσουν να μιλήσεις. Ο τρελογιός σου βάλθηκε να σου φέρει φουρτούνα στο κεφάλι. Πάμε. Πατέρα, πρόσεχε. Ξέρω τι κάνω. Μη σε νοιάζει. Άσε με. Είναι απέσιος ο Κασίμ. Έχεις δίκιο, κυρά, να τον εχθρεύεσαι. Τώρα μόνο το κατάλαβες. Μα για πέστε μου, υπάρχει πραγματικά μυστικό του ξαφνικού σας πλούτου? Βεβαίως υπάρχει. Θα ήταν δυνατόν αλλιώτικα από τη μια μέρα στην άλλη να... Μας έλεγε θησαυρός ολόκληρο. Θαύμα. Χαίρομαι ειλικρινά για σας. Σε ευχαριστούμε, κυρά. Το πώς σας έλεγε θα μου το εξηγήσετε αν θέλετε αργότερα. Για την ώρα πρέπει να εμποδίσουμε τον Κασίμ να βάλει χέρι στο βιό σας. Πέστε μου τι πρέπει να κάνω για να σας βοηθήσω. Ξέρετε καλά πως είμαι σύμμαχός σας. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, κυρά. Και σε ευχαριστούμε εγκάρδια. Τι θέλετε να κάνω? Πρέπει πρώτα να μάθουμε τι ακριβώς λέει αυτή τη στιγμή ο πατέρας στον Κασίμ. Να δούμε ύστερα ποια είναι τα σχέδια αυτού του σκυλόψαρου. Θα τα μάθω όλα, μείνετε ήσυχοι. Και εμείς θα σε ανταμείψουμε βασιλικά. Η μόνη ανταμοιβή που θέλω είναι να με αγοράσει ο Αλί Μπαμπάς και να με βάλει στο χαρέμι του. Αυτό θα είναι ανταμοιβή δική του. Μόνο που θα έχει τραβήγματα με τη Μαχμούμπα. Είναι η μητέρα σου η Μαχμούμπα? Όχι, δεν μου είναι τίποτα. Η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν ακόμα παιδάκι. Η Μαχμούμπα είναι η πιο παλιά από τις 2-3 γυναίκες του πατέρα μου. Και τη λατρεύει σαν το χιόνι στον κόρφο. Τι τα θέλετε, η αγάπη είναι τυφλή. Ξέρετε τι έλεγε εκείνος ο μορφωνιός που είχε παντρευτεί το πιο άσκημο καλούπι της Ανατολής? Μέσα στις άλλες εσένα προτιμώ. Μα τι σου βρίσκω, πως μ' άναψες καημό? Έχεις κεφάλι που σαν καρπούζι μοιάζει και μια στομάρα που όποιος τη δει τρομάζει. Έχεις πηγούνι που ολόστραβα πηγαίνει και μες στο στόμα βαζέλα που είναι ξένη. Τι να σχημιάσου, πως να σου διπώ, κι όμως μ' αρέσεις και σ' αγαπώ. Γιατί αγάπη δεν έχει μάτια, γιατί αγάπη είναι τυφλή. Με χιλές τρέλες και με γυνάτια, στο άψε σβήσε μας εξοφλή. Κάθε σου γάμπα λες κι είναι ένα χουνί. Έχεις απέσια και στριγλιάρει και φωνή. Έχεις μια μύτη που μοιάζει με μελτζάνα. Είσαι καμπούρα, κοντή και στραβοκάνα. Έχεις μεγάλες γαϊδουρίνες αυτάρες και δυο μαχούλες λες κι είναι κουκουνάρες. Δεν θέλεις κι άλλα, ακόμα θα σου πω, κι όμως μ' αρέσεις και σ' αγαπώ. Γιατί αγάπη δεν έχει μάτια, γιατί αγάπη είναι τυφλή. Με χιλιές τρέλες και με γυνάκια, στο άψε σβήσε μας εξοφλή.
Κοίταν ουρελχούντα τι όμορφος που είναι ο στεροσπαρμένος ουρανός. Η νύχτα είναι γλυκιά, γεμάτη μάγια. Mm, και γεμάτη έρωτα. Τελευταία νύχτα ελευθερίας. Γιατί? Γιατί από αύριο θα είμαστε παντρεμένοι. Δεμένοι για πάντα ο ένας με τον άλλον. Και τι λες την απόψινή νύχτα, τελευταία νύχτα ελευθερίας. Για μένα είναι τελευταία νύχτα σκλαβιάς. Από αύριο και ως το τέλος της ζωής μας θα είμαστε ελεύθεροι να αγαπιόμαστε όπως και όσο θέλουμε. Χωρίς εμπόδια, χωρίς τις αλυσίδες της φτώχειας που μας κρατούσαν ως τώρα μακριά τον έναν από τον άλλον. Έχεις δίκιο, κοραλένια μου ομορφιά. Το στόμα σου δεν ξέρει μόνο να δίνει γλυκά φιλιά. Ξέρει να λέει και σοφά λόγια. Είναι ακόμα μακριά η σπηλιά του θησαυρού. Όχι, φτάνουμε. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Να είμαστε εκεί πριν από τον Κασίμπαμπά. Η Αλκολόμα μας είπε πως ο θειός σου έχει σκοπό να πάει απόψε στη σπηλιά με 10 μουλάρια για να τα φορτώσει με όσο περισσότερα πλούτη μπορέσει. Αλλά την ώρα που το σκυλόψερο λογαριάζει να κάνει το πιατσικό του, αυτή δεν μπόρεσε να μας την πει. Μη φοβάσαι, Μαριζιάννα. Θα φτάσουμε πριν από τον Κασίμπαμπά. Ίνσαλαχ. Σουσάμι! Κλείσε πάλι! Να είμαστε πάλι κλεισμένοι μέσα στη σπηλιά. Περιτριγυρισμένοι από αμύθιτα πλούτη. Σαν ψέματα μου φαίνεται. Δεν μπορώ ακόμα να το συνεχίσω. Είδες που φτάσαμε πρώτοι. Δεν έχουμε τώρα παρά να περιμένουμε ήσυχα-ήσυχα την άφιξη του αγαπημένου μου θείου. Που θα υποδεχθούμε με τις τιμές που αρμόζουν στην υψηλή του προσωπικότητα. Δεν μου λες, ποιο είναι ακριβώς το σχέδιό σου. Μου υποσχέθηκες να μου το πεις μόλις φτάσουμε εδώ. Για λέγε. Είναι απλούστατο. Όπως μου πει η Αλκολόμα, ο πατέρας σου απόφυγε να πει στο θειό σου τις φράσεις που κάνουν το βράχο να ανοιγοκλίνει με μεγάλη ακρίβεια. Του τις είπε διαστρεβλωμένες και μπερδεμένες. Να που κάνει και κάτι το έξυπνο χάσο πατέρας μου. Όταν ο Κασίμπαμπάς φτάσει, θα ανοίξουμε εμείς τη σπηλιά αφήνοντάς τον να μπει. Και ύστερα θα το σκάσουμε κλείνοντάς τον μέσα. Ακριβώς. Εξαίσια. Και όταν σε καμιά δύο ώρες έρθει ο Αμπού Χασάν του Κορασάν, ο θείος μου θα αναλάβει να του εξηγήσει προσωπικώς τα αίτια της επισκέψεώς του. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Καζίμ δεν θα θρανάμουν. Άκουσες? Άκουσα. Κάποιος αναστενάζει. Ναι. Από εδώ. Από εδώ έρχεται ο αναστεναγμός. Έλα μαζί μου. Μια γυναίκα. Μια γυναίκα λυσοδεμένη και φημωμένη. Η Ζάχρα Αρκαλούπ. Η φιλενάδα μου, η Ζάχρα. Η Ζάχρα, αμέσως. Το φήμωτρο. Ναι. Την κορδέλα που τη σφίγγει το στόμα. Ναι. Πώς βρέθηκες εδώ? Αχ, γιατί είναι λυσοδεμένη. Βοήθαμε να λύσω τον κόμπο μου, Μούντα. Ναι. Εδώ να ξέσπασε λίγο. Ακόμα λίγο έτσι. Να. Επιτέλου. Δόξα να έχει ο Αλλάχ. Πώς βρέθηκες εδώ? Με φυλάξε και με αλυσόδεσε ο Αμπού Χασάν για να με εκδικηθεί. Και κάτω από τα πόδια μου σε μια πιο βαθιά σπηλιά είναι κλεισμένος ο αγαπημένος μου. Μα εσείς πώς βρεθήκατε εδώ μέσα? Θα σου εξηγήσουμε αργότερα. Τώρα δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Πρέπει να σας λευτερώσουμε εσένα και τον αγαπημένο σου πριν να έρθουν ο Αμπού Χασάν και οι συμμορίτες του. Πώς να μας λευτερώσετε? Οι αλυσίδες μου είναι παχές και εσείς δεν έχετε εργαλεία. Και όσο για τον αγαπημένο μου, δεν θα βρείτε ποτέ το μονοπάτι που πάει κάτω στη σπηλιά, και ούτε έχετε το χαϊμαλί που ανοίγει την πόρτα του μπουντρουμιού του. Πώς να μας λευτερώσετε? Θα πάμε να φέρουμε εργαλεία από τη Βαγδάτη. Ο Κασίμπαμπάς και τα μουλάρια του φτάνουν. Ο Κασίμπαμπάς και αυτός εδώ. Μα πώς. Θα τα καταλάβεις όλα αργότερα όταν σου εξηγήσουμε. Για την ώρα δεν είδες τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα. Ένα από αυτά τα μουλάρια του θα με πάει στη Βαγδάτη. Θα με φέρει πίσω. Τ' άλλα θα τα κλείσουμε μέσα στη σπηλιά με τον Κασίμ. Κουράγιο, Ζάχρα. Κάνε κουράγιο σου να ξαναρθούμε. Σας περιμένω. Ξαναβάλτε μου το φήματρο και αφήστε με όπως ναι, με βρήκατε. Φίλησέ με πρώτα, Ζάχρα. Και διώξε τις έννοιες από το κεφάλι σου. Σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ και θα σας γλιτώσουμε. Σας περιμένω, σας περιμένω. Πάμε. Άνοιξε εσύ! Άνοιξε εσύ! Σουσάμι, άνοιξε! Άνοιξε, Σουσάμι! Τέχει το βήμα σου και βγα πρώτη, Μαρζιάννα. Εγώ θα αρπάξω το τελευταίο μουλάρι και θα βγω αμέσως πίσω σου. Μόλις με δεις έξω από τη σπηλιά, διάταξε το κλείσιμο του βράχου. Πάω, αγαπημένε μου. Βγήκες? Ναι, εσύ? Ναι! Σουσάμι, κλείσε πάλι τη σπηλιά. Τουστ. Ούτε σταματήστε αναθεματισμένα. Αλλά,
Τι είναι όλα τούτα? Ποιος σατανάς μάζεψε εδώ μέσα τους θησαυρούς ολόκληρης της γης? Διαδες διαμάντια και τοπάζια και κοσμήματα. Οχ, πάει τρελάθηκα, μανούλα μου, βλαστήματα. Για κοίτα πως γαλοκοπούν, πως λαμπυρίζουνε. Βλέπω θαμπά, τα δυο μου μάτια λιθωρίζουνε. Βρε σατανά, με έχεις καλέσει στο λιμέρι σου? Αλλά και εσύ, αλλά βοήθα, βάλ το χέρι σου για να φορτώσω τα κοφίνια στα μουλάρια μου, προτού να λιώσω απ' τη χαρά μου στα ποδάρια μου. Πω πω, χρυσάφι που θα πει στην αποθήκη μου. Όλη η Βαγδάτη θα γεννεί τώρα τσιφλίκι μου. Σουσάμι, άνοιξε! Άνοιξε, Σουσάμι! Αλλά, με πιάσανε στα πράσα! Ουστ, 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 ουστ! Παλιωμούλαρα! Τρεχάτε να κρυφτείτε γρήγορα! Πιο γρήγορα! Εδώ πίσω από αυτό το βράχο θα μας δουν! Μεγάλη αλάχ! Βοήθαμε, μεγάλη αλάχ! Βοήθαμε! Σουσάμι, κλείσε πάλι! Κουζάιμα, βγάλ' το φήματρο της μορφωνιάς και ύστερα πήγαινε να ανεβάσεις από το πουντρούμι του το λεβέντι της να κουβεντιάσουν λίγο. Στις προσταγές, αφέντη. Βλέπεις τι καλός που είμαι, Ζάχαρ Αλκαλούμ, και πώς ξέρω να σέβουμε τον όρκο μου. Τις πιο πολλές ώρες του μερόνυχτού σου σ' αφήνω να τις περνάς πλάι στον κανακάρι σου, ανάμεσα σε τούτα τα μύθη, τα πλούτη που... Ποιος άλλαξε θέση σε αυτά τα σακιά? Είχαν αρχίσει να νεκρώνονται τα χείλη μου. Και εδώ λείπουνε πιθάρια. Ζάχαρ Αλκαλούμ, ποιος έβαλε χέρι σε όλα αυτά? Εκείνος που ξέρει το μυστικό της σπηλιά σου και ήρθε εδώ με ένα κοπάδι μουλάρια για να φορτώσει διαμάντια και χρυσαφικά. Αυτός που κρύβεται με τα ζωντανά του πίσω από εκείνο εκεί το βράχο, Αμπού Χασάν του Κοραζάν. Ποιος τόλμησε? Εγώ, άρχοντα Αμπού Χασάν. Μα στορκίζομαι στο Κοράνι. Δεν ήξερα πως η σπηλιά ήταν δικιά σου. Με απάτησαν. Έλεος. Κοίτα πως είμαι πεσμένος στα πόδια σου. Έλεος. Κασίμπαμα. Δεν περίμενα να μου ανταποδώσεις την επισκέψή μου τόσο γρήγορα. Έλεος, έλεος, θα το βρεις μέσα στον τάφο σου. Σύντροφοι, τι περιμένετε? Σαγαίνουμε απ' τη σπηλιά για πια τσίκο στη χώρα. Να βγάζετε χωρίς λαλιά τα πλούτη σας στη φορά. Γιατί όποιος κάνει ζαβολιές και μέσα σε κρυφές σχολιές πάει και τα παραχώνει, γοργά το μετανιώνει. Το γιά να κάνει μας μορφή, πέφτει στην τραχυλιά του και το κεφάλι από το κορμί φεύγει με τα καλιά του. Όποιος τολμά με στη νυχτιά ημέρα μεσημέρι να μπει να ρίξει μια ματιά στου Χάσαν το λιμέρι. Μόλις βρεθεί μες στη σπηλιά πριν να ανασάνει μια σφαλιά και πριν να κάνει βήμα, τον έφαγε το μνήμα. Το γιά τα κάνει μας μορφή, πέφτει στην τραχυλιά του και το κεφάλι από το κορμί φεύγει με τα καλιά του.